Ο κήπος που δημιουργήθηκε αποτελείται από πολλές θεματικές ενότητες με εξωτικά φυτά από όλο τον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας επάξια τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τις συνθήκες του νησιού. Λαμβάνοντας υπόψη το μικροκλίμα που υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες του νησιού που χαρακτηρίζονται από ήπιο κλίμα σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία, φυτεύτηκαν στο αεροδρόμιο Διαγόρας φυτά κατάλληλα για τις συνθήκες αυτές. Αν κοιτάξετε να δείτε λίγο, έχουν μπει διάφορα σπάνια είδη φυτά, όπως τα κίκας, η κάχτη, κάποια πολύ ωραία τεχνική που έχουμε εφαρμόσει είναι η κρεμαστή κήπη, όπως θα δείτε και εδώ κοντά, για να μπορέσουμε να δείξουμε μία νέα γραμμή στον κόσμο που έρχεται, ότι η Ρόδος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να δουλεύουμε με αγάπη για τον τόπο μας, με μεράκι. Είναι μια μικρή όαση που σίγουρα οι αφιχθέντες το βλέπουν και είναι κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύω. Στην εξωτερική πλευρά, όπου υπάρχει πολύς ήλιος, υπάρχουν κάκτη. Ενώ όσο πλησιάζουμε προς το κτίριο και κάτω από τις δράμπες, έχουν χρησιμοποιηθεί φυτά μεσογειακά και τροπικά από τους υπορρόφους των δασών. Τέλος, οι γνωστοί μας φύκοι παίρνουν την μορφή μπονζάι, δίνοντας μια πιο λιτή αίσθηση στον κήπο, έχοντας σαν φόντο το προϊστορικό φυτό Equisetum. Η ιδέα ξεκίνησε από το ότι και τόσο η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου όσο και ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού θεωρήσαμε ότι το αεροδρόμιο πρέπει να περιποιεί τιμή για τους επισκέπτες μας στη Ρόδο. Και συμβάλλοντας, αν θέλετε, και στις προσπάθειες της κυρίας Αλαιολιμενάρχου για να αναβαθμίσει τόσο τις υπηρεσίες αλλά και την εμφάνιση, είδαμε ότι αυτά τα παρτέρια δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε να είναι και έτσι πιλωτικά προσφύγαμε στην βοήθεια ενός συμπολίτη μας, επαγγελματία στο είδος, του κυρίου Παναγιώτη Χατζημανέτα, τον οποίο και δημόσια ευχαριστούμε, τόσο η Ένωση Ξενοδόχων όσο και ο Προτούρ, ο οποίος αναλαμβάνοντας και όλο το κόστος που εμπεριέχεται σε αυτό που βλέπετε, έφτιαξε πράγματι μία όαση όπου οι επισκέπτες μας που περνάνε από αυτό το χώρο σαν είσοδο για να μπουν στην Ρόδο, είναι η πρώτη εικόνα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι μισοί σταματούν εδώ για να θαυμάζουν αυτό το παρτέρι. Εμείς σήμερα το παραδίδουμε στην διοίκηση του αεροδρομίου, ευελπιστώντας ότι θα γίνει κίνητρο αυτή η πιλωτική μας δράση και στους άλλους επαγγελματίες του είδους να προσέλθουν και αυτοί, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο και το αεροδρόμιο ομορφαίνουμε, αλλά προβάλλεται σημαντικά και η δουλειά τους. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Παλογιαννίδη, την Προτούρ, τον κύριο Χατζημανέτα, που μας δώσανε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πλέον τέτοιες ομορφιές και εδώ, και τον κύριο Καμπουράκη από την Ένωση Ξενοδόχων, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια και εμείς εδώ είμαστε, περιμένουμε. Στην κρίση όλοι είναι αγχωμένοι και απογοητευμένοι. Όλοι κοιτάμε το πρόβλημα και όχι τη λύση. Όμως στην κρίση όλοι εκτιμούμε περισσότερο πράγματα που παλαιότερα φαινόντουσαν λεπτομέρειες. Ο σερβιτόρος ένα φιλοδόρημα, ο εστιάτορας ένα παραπάνω πελάτη που παίρνει κρασί, ο συμπολίτης μας μια καλημέρα, ο πεζός μια ευγενική προτεραιότητα, ο τουρίστας, ο επισκέπτης ένα καλωσόρισμα. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και ο Προτούρ ευχαριστούμε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Αερολιμενάρχη Ξανθή Κριτσινέλια για την κατανόηση της ανάγκης μας να υποδεχθούμε φιλόξενα τον τουρισμό μας, για την ανταπόκριση και την γρήγορη αντίδραση στο αίτημά μας για μια όμορφη πρώτη εικόνα της Ρόδου. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου οφείλει να ευχαριστήσει τον Παναγιώτη Χατζημανέτα που υπερέβαλε σε επαγγελματισμό και σε καλλιτεχνία και δημιούργησε μια ζεστή όαση πρασίνου και δροσιάς. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους τους Ροδίτες που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το νησί να προχωρήσει μπροστά με το υστέρημα, με τη θυσία αλλά και με την αγάπη για τον τόπο που μας στρέφει. Οι λύσεις δεν βρίσκονται πάντα στο ταμείο. Έρχονται από την σοβαρότητα, τη μεθοδικότητα, την επιμονή. Από τη συνέργεια, από το όλοι μαζί.